Πέτρη, πώς πήγε το παιχνίδι που κρίθηκε? Το παιχνίδι κρίθηκε στην πίεση και το ότι δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό, αλλά αλλιώς είναι να το δουλεύεις απλά και αλλιώς να το κάνεις και στην πράξη. Θεωρώ ότι έτσι όπως το είδα εγώ τουλάχιστον, ο Στέφανος για μένα θα του δίνει το MVP του τελικού. Ήταν πάρα πολύ καλός, με προσωπικές ενέργειες, με ένα εναντίον ενός, οργάνωσε, έκλεψε, ενορχίστρωσε, σκόραρε τα πάντα. Νομίζω ήταν καταπληκτικός και νομίζω ότι είχαμε το μεγάλο πρόβλημα στο point guard. Δηλαδή, αν πεις ότι οι Ιόνες έχουν τον Στέφανο και έχουν κάνει ένα παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλές φάσεις στο σκορδάλι, εμείς εκεί υστερήσαμε. Δηλαδή, πιο πολύ με ατομικές ενέργειες και με άρνηση της σίτας. Το πίεσαν περισσότερο πρώτη και τρίτη περίοδο στο playmaker σου απάνω οι αντίπαλοι, αλλά η ζημιά νομίζω πως έγινε στην τρίτη περίοδο που βάλαμε 4-5 πόντους βάλαμε στην τρίτη περίοδο. Νομίζω στην τρίτη περίοδο δεν πρέπει να σουτάραμε κιόλας. Δηλαδή ξέρω αν κάναμε 6-7 σουτ. Περισσότερο ήταν κλεψίματα. Και μάλιστα ήταν λάθη τα οποία έχουμε ευθύ στην προσοχή ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Αλλά αλλιώς είναι οι συνθήκες του τελικού, ξαναλέω, με τον κόσμο να φωνάζει, με την αδρεναλίνη, με τους παλμούς. Δυστυχώς δεν ανταπεξήλθαμε. Και μετά, όταν φτάνεις σε τέτοιο σημείο ώστε να κυνηγάς αυτήν την ομάδα, που είναι πάρα πολύ εμπειρία, όπως έχω ξαναπεί, έχεις πρόβλημα. Πήγαμε να το κλείσουμε, το παιχνίδι το παλέψαμε. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Πραγματικά το παλέψανε. Το θέμα είναι όμως ότι φάγαμε και κάποια καλάθια μαχαιριές. Εντάξει, για να κερδίσεις πρέπει να έχεις και λίγο την τύχη μαζί σου. Τα παιδιά τα βάλανε και εμείς χάσαμε. Για να υποσχεθείς κάτι για αυτόν τον υπέροχο κόσμο της Καλλιμασίας που ήταν στο γήπεδο σήμερα? Για τον κόσμο δεν έχω να πω κάτι, τον ξέρω τον κόσμο και εγώ από την Καλλιμασιά είμαι. Ξέρω τι σημαίνει Όμηρος για το χωριό μας και θυμάμαι και τον περσινό τελικό και το φετινό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ τυπικά, είναι συνεπείς, είναι καλά παιδιά καταρχήν. Εγώ αυτό που λέω είναι πολύ βασικό και θα ήθελα να έχουμε και περισσότερο κόσμο και στα άλλα παιχνίδια. Εντάξει, όλοι να νικάμε θέλουμε. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε κοντά και να είμαστε ομάδα ακόμα και στις στραβές. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει φυσικά για το ποδόσφαιρο, αλλά ένας λόγος παραπάνω για τον μπάσκετ. Γιάννη, συγχαρητήρια. Πες μας για το παιχνίδι. Ναι, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Λόγω της κρισιμότητας του αγώνα δεν παίχτηκε πολύ καλό μπάσκετ, ούτε από εμάς ούτε από τον Όμηρο. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια γιορτή που την ευχαριστήθηκαν όσοι συμμετείχαν, στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Και δεν εννοώ μόνο τις δύο ομάδες που έφτασαν εδώ, αλλά όλα τα παιδιά που παίξαν από την αρχή του κυπέλου και συνέβαλαν στο να φτάσουμε εδώ. Είχε για μας ευτυχή κατάληξη και το χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Κρίθηκε στην τρίτη περίοδο όταν παίξατε καλή άμυνα πάνω στον αντίπαλο playmaker? Ναι, κρίθηκε νομίζω όταν κατορθώσαμε και σιγουρέψαμε τα rebounds. Είχαμε τεράστιο πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο και αυτό επέτρεπε στον Όμηρο να είναι κοντά στο και πάνω στο σκορ. Όταν μπορέσαμε και τα πήραμε, τότε βγάλαμε και κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μας, όπως είναι ο ευνηδιασμός, που βασικό στοιχείο είναι να πάρεις το rebound και να παίξεις καλή άμυνα. Και εκεί ναι, δεν κρίθηκε, αλλά πήραμε ένα σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη. Συνέχεια, αισθανόσαι πλήρης με το κύπελλο ή θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα, παρότι είναι δύσκολο? Βεβαίως και θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, είμαστε με σημαντικό μειονέκτημα. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάμε με τίποτα, να κάνουμε προπονήσεις και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε με όσες πιθανότητες μας έχουν μείνει. Συγχαρητήρια, ήσουν από τους κορυφαίους. Τι αισθάνεσαι μετά το τέλος του παιχνιδιού? Ευχαριστώ πολύ. Χαρά, μόνο χαρά, γιατί οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Γιατί κάνουμε πολύ προπόνηση για να τα καταφέρουμε, δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Πού νομίζω ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Στη συγκέντρωση που δείξαμε προς το τέλος του παιχνιδιού, γιατί στην αρχή δεν ξεκίνησαμε καλά. Ήμασταν αγχωμένοι, γιατί όλοι λέγανε ότι είμαστε φαβοροί. Και ξεκινήσαμε πολύ αγχωμένα, αλλά στο τέλος η συγκέντρωση και η προπόνηση που έχουμε κάνει απέδωσε. Όπως το πιστεύατε πως είστε το φαβορί, γιατί βλέπω μπλουζάκια και έχετε ετοιμάσει. Το φαβορί, το πιστεύαμε, αλλά εντάξει, μπλουζάκια. Για τη συνέχεια έχουμε τίποτα? Συνέχεια το πρωτάθλημα. Α, εντάξει. Ναι, απόψε θα διασκεδάσουμε λίγο, γιατί ο coach μόνο προπόνηση κάνει. Θα βγούμε να διασκεδάσουμε κι εμείς. Για το
πρωτάθλημα. Είμαστε πίσω, 2-0, χάνουμε από το Βαουλ. Θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε, αν και είναι δύσκολο, αλλά εμείς παίζουμε γιατί μας αρέσει και θα προσπαθήσουμε.